Ένας δυνατός σεισμός 40 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, με αναφορές σε τραυματίες αλλά και νεκρούς, ήταν το σενάριο της άσκησης ετοιμότητας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που κλήθηκε να επιβεβαιώσει αν μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας τέτοιας συνθήκης. Παρακαλώ, ελάτε σιγά-σιγά, παρακαλώ, μπορείτε να περπατήσετε. Καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης, το παρόν έδωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Μίνα Γκάγκα, παρακολουθώντας όλα τα στάδια που περιέλαμβανε. Από τη στιγμή δηλαδή που στο νοσοκομείο έχει σημάνει συναγερμός λόγω σφοδρού χτυπήματος του εγκέλαδου και την αστραπιαία προετοιμασία και κινητοποίηση όλου του προσωπικού, προκειμένου οι τραυματίες που έχουν αρχίσει να καταφθάνουν γρήγορα να λαμβάνουν την ιατρική φροντίδα. Έχουμε ξεκινήσει αυτούς τους κωδικούς που πρέπει να έχουν όλα τα νοσοκομεία για να είναι ασφαλείς και οι άρρωστοι και το προσωπικό και να γίνονται όλα τα πράγματα οργανωμένα. Μετά το Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι το δεύτερο νοσοκομείο της χώρας που στο πλαίσιο του ειδικού σχεδίου Safe Hospital διενεργήθηκε άσκηση ετοιμότητας, ενώ θα ακολουθήσουν σταδιακά και άλλα νοσοκομεία. Η κυρία Γκάγκα δήλωσε την ικανοποίησή της για την ομαλή έκβαση του σεναρίου, επισημένοντας την βαρύνουσα σημασία της ετοιμότητας προσωπικού και υποδομών, προκειμένου όποτε και αν ποτέ χρειαστεί όλα να γίνουν σε καθεστώς ασφάλειας για εργαζόμενους και ασθενείς. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε, να γίνονται όλα με τάξη, με προκαθορισμένους κανόνες, ώστε να μην υπάρχει εκείνη την ώρα που έχεις άγχος, που έχεις στρες, που τρέχεις, να μην ψάχνεις να βρεις τι χρειάζεται να κάνεις, να είναι όλα προτυπωποιημένα. Με μια σκληρή επιστολή έρχεται η απάντηση για την πραγματικότητα των εργαζομένων, όπως το σωματείο τους εκτενώς την παρουσιάζει. Αποκαλώντας την άσκηση ετοιμότητας ως μια προπαγανδιστική φιέστα του Υπουργείου και της Διοίκησης του Νοσοκομείου, υποστηρίζουν ότι η χθεσινή άσκηση δεν ήταν παρά μια παρουσίαση πλαστής εικόνας ετοιμότητας σε επίγουσες καταστάσεις, αφού υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε βασικές προϋποθέσεις. Πώς θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εφεδρείες σε προσωπικό για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όταν πάνω από 500 οργανικές θέσεις του νοσοκομείου παραμένουν κενές? Ποια είναι άραγε η δεξαμενή προσωπικού για την περίπτωση πορτοκαλί συναγερμού? Πού θα βρεθεί αντικαταστάτης για την περίπτωση που μέλος της ομάδας μπλε κωδικού είναι απασχολημένο κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου ανακοπής? Την ίδια στιγμή, εξαιτίας των ίδιων ελλείψεων, θέτουν και το ζήτημα της ασφάλειας των νοσηλευωμένων ασθενών, αφού όπως εξηγούν στις ομάδες κρίσεως, υποχρεώνεται να συμμετέχει το ίδιο προσωπικό και άρα σε τυχόν έκτακτη ανάγκη θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν τμήματα και ασθενείς. Για ποιο σχέδιο εκένωσης μπορεί να γίνει λόγος όταν αρκετές έξοδοι κινδύνου είναι κλειστές τα απογεύματα και τις νύχτες, όταν για κάποιους μήνες πέρυσι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η μοναδική είσοδος-έξοδος του νοσοκομείου ήταν η κεντρική? Κλείνοντας, αναφέρεται ότι ακόμη και αν το κάθε νοσοκομείο προσαρμοστεί με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες, οποιοδήποτε επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας για ασφαλές νοσοκομείο θα αποδειχθεί κενό γράμμα, αν δεν καλυφθούν άμεσα οι ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδομές.